Κάποιο του Θεύρου κάποια απόφαση, ίσως την Πέμπτη Βασιλή, μαζεύει όλου για να μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα διαφορετικά. Είμαστε υποχρεωμένοι να περιμένουμε τι θα γίνει την Πέμπτη ή την Παρασκευή. Από εκεί και πέρα όμως, τα σωματεία, ειδικά στην πολιτεία, έχουν κάνει έναν αγώνα με τη βοήθεια τη δικιά σου, του δικηγόρου, τη δικιά μου, όλων μας. Κάναμε έναν αγώνα εδώ και μια διετία και αυτός ο αγώνας έφτασε στο τέλος του. Έχουμε δει αυτή τη στιγμή, μπορούν να αγωνιστούν όλα τα σωματεία. Και κανένα δύο-τρία ακόμα που δεν έχουν δηλώσει και συμμετοχή. Οπότε, να καταλάβουμε όμως ότι το νομοσχέδιο του Αγγενάκη, τα σωματεία, το αποδεχτήκανε. Με δυσκολίες το αποδεχτήκανε. Επίσης, το νομοσχέδιο αυτό δεν κάνει κάτι διαφορετικό από ό,τι μας λέει ο νόμος. Όχι ο νόμος του τωρινός, ο νόμος του 99. Απλώς μας ζητάει την υποκυρωτήση των χαρτιών που έπρεπε να είχαμε. Στα σωματεία λοιπόν αυτά που έχουν υποκυρευτεί στην κορυφαία, από τα 15 σωματεία που έχω ασχοληθεί, που μου έχουν ζητήσει τη βοήθειά μου και στα άλλα 15, θα έχουμε προσέξει όλοι ότι από τα 40 σωματεία που αυτή τη στιγμή έχουν τα χαρτιά, αυτά τα 15 που έχω, τα 12-13 δεν υπήρχαν τίποτα. Είμαστε τίποτα. Και η Ελλάδα δεν. Ήταν το απόλυτο μηδέν. Βιβλία θεωρημένα, χωρίς να είναι γραμμένα. Προϋπολογισμοί, κουτσί. Το κατασταλτικό, τα σωματεία είχαν ένα κατασταλτικό του 1994, έπαιζε σωματείο του 1994, του 1999, με του 2000 σωματεία, με τα κατασταλτικά να έχουν διαγραφεί από το 2005. Λοιπόν, έρχεται ο υπουργός όπως είπες, πολύ σωστά, πριν από δύο χρόνια, και προσπαθεί να βάλει μια σειρά. Εκεί η ΕΠΟ λοιπόν, αφού δεν της άρεσε αυτή η δική αναγνώριση, δεν της άρεσε το μικρό, δεν της άρεσαν οι άδειες του γηπέδου, Δεν ήταν καινούργιο τρένο, ήταν τρένο παλιά. Πριν από δύο χρόνια λοιπόν δεν κάνουμε τίποτα και ξαφνικά ερχόμαστε εδώ όταν τα σωματεία το 90% σε όλη την κορυφαία, το 90% σε όλη την Ελλάδα είναι έτοιμα για να παίξουν, έχουν κάνει μεγάλο αγώνα, έχουν πάρει χρήματα και θα πάρουν χρήματα. Καταλάβανε όλοι οι παράγοντες ότι όπως λειτουργούσαν κινδυνεύουν. Σήμερα αυτή ένα έλεγχο από μια εφορία, από ένα το ελευθερικό κανονικό. Κινδυνεύουν. Δυστυχώς κινδυνεύουν. Και τώρα που βάζουν λοιπόν μία σειρά στα χαρτιά μας και προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι, και έρχεται ο υπουργός λοιπόν και έχει δώσει δύο φορές λεφτά, και λέει ότι κάθε γενιά θα σας δίνω χρήματα. Από αυτά τα χρήματα το κάθε σωματείο μπορεί να διαθέσει τα μισά σε ένα λογιστή, σε έναν δικηγόρο, για να του φτιάξει τα χαρτιά, να μην κινδυνεύει. Ερχόμαστε λοιπόν με τον κύριο Μπαρτάκο σήμερα, που εγώ πιστεύω ότι δεν είναι το αστυνομικό ποδόσφαιρο το πρόβλημα, από αλλού είναι το θέμα, αυτό είναι δικιά μου άποψη όμως. Και πάει στο απόλυτο μηδέν. Στο απόλυτο μηδέν. Σε αυτό τουλάχιστον που είπε στην Γενική Συνέλευση. Πάει στο απόλυτο μηδέν. Δεν θέλω αθλητική αναγνώριση, δεν θέλω μητρό, δεν θέλω να βγάζει η περιφέρεια άδειες κτλ. Οπότε, εμείς δύο χρόνια τι κάνουμε. Και εγώ σου λέω, εγώ μια Ελλάδα δεν ήσουν. Και πρέπει μέχρι τις 30 Δεκάτου να καταθέσω τα υπόλοιπα χαρτιά για να κερδοποιηθώ. Δεν έχω κερδοποιηθεί, δεν έχω προλάβει. Να καταθέσω, να στηριχτώ στο άκου, να μην καταθέσω εγώ. Τι να κάνουμε τώρα, δύο χρόνια τι κάνουμε. Με καλύπτει το γεγονός ότι γίνονται συγκεκριμένοι. Εγώ είμαι πάντα διέξω. Εγώ μέχρι τώρα σε αυτό πάντα επειδή παρακολουθώ και με του πολιτικού, υπήρχε αδιέξω. Υπήρχε χάσμα. Μ' αρέσει αυτό που λες τώρα που είπατε, μάλλον ότι έχει την πληροφορία ότι την Πέμπτη Παρασκευή θα υπάρξει μια σύγκληση, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ΕΠΟ πήγε στο απόλυτο μηδέν. Για μένα τουλάχιστον, εξάρτησε πολύ. Στο απόλυτο μηδέν, να μην γίνει άγια στα γήπεδα. Ποιο θα πει τα δίκτυα, ο